Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Καλημέρα στο Μάκη, καλημέρα στον Τάσο. Καλημέρα, Ελένη. Που είναι στην παρέα μας. Πάμε να δούμε ένα θέμα για το οποίο ενημερωθήκαμε χτες και νομίζω προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα σε όλους. Πρέπει να ακούσεις πολύ καλά όλες τις πλευρές για να καταλήξει μέσα σου τι πραγματικά νιώθεις για όλο αυτό τώρα που θα συμβεί με αφορμή μια συναυλία που θα δοθεί στο Καλλιμάρμαρο στη μνήμη των θυμάτων των 57 ψυχών που έφυγαν στα Τέμπη. Μιλάμε για μια συναυλία που αντί να ενώσει, έχει διχάσει. Έχει διχάσει καταρχήν τις οικογένειες των θυμάτων, έχει διχάσει τον καλλιτεχνικό κόσμο, γιατί κάποιοι θα παρευρεθούν και είναι και γνωστοί που θα παρευρεθούν οι καλλιτέχνες, αλλά έχει διχάσει και τον κόσμο. Ο κόσμος μέχρι εχθές θα πήγαινε σε μια συναυλία για τα θύματα των Τεμπών. Δεν ήξερε όλο αυτό το παρασκήνιο που έχει δημιουργηθεί από χτες. Να πούμε ότι τον χορό των αντιδράσεων τον έχει ανοίξει ένας πατέρας, ο Νίκος ο Πλακιάς, ο οποίος έχει χάσει δύο κοπέλες και δεν μπορεί να του πει τίποτα του πατέρα αυτού. Σε κανέναν δεν μπορείς να πεις τίποτα. Και μόνο αυτοί οι άνθρωποι δικαιολογούνται απόλυτα, όποια και να είναι η γνώμη τους και η θέση τους, δικαιολογούνται απόλυτα να την εκφράσουν. Αυτό που έχουμε καταλάβει πια είναι ότι υπάρχει ένας διχασμός στις οικογένειες των θυμάτων. Δηλαδή, από τη μία είναι η κυρία Καριστιανού, η οποία είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, και με πρωτοβουλία του συλλόγου αυτού θα γίνει αυτή η συναυλία για να μαζευτούν κάποια χρήματα, όπως η ίδια η κυρία Καριστιανού μας ενημέρωσε με ένα βίντεό της, ώστε να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν το δικαστικό αγώνα που πρέπει να κάνουν στο εξωτερικό και να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά. Αυτό που πρέπει να είναι ξεκάθαρο και πρέπει να ξέρει ο κόσμος, γιατί και εμείς, εγώ δεν το ξέρω όταν άρχισα να ακούω, είναι αρχικά υπάρχει ένας σύλλογος, στον οποίο σόφρον δεν θα ήταν να είναι όλοι οι συγγενείς. Ο καθένας έχει δικαίωμα σύλλογος να συμμετέχει. Σωστά. Ναι, θέλω να πω ότι είναι. Αλλά δεν είναι όλοι από ό,τι μαθαίνουμε. Δεν συμμετέχουν όλοι σε αυτό. Μιλάμε για ένα συμβάν το οποίο συγκλώνει σε όλη την Ελλάδα. Παιδιά, δεν έχει τον κόσμο. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι όλοι μας. Δηλαδή, από την πλευρά την αντίθετη του συλλόγου έχουν υπάρξει φωνές ότι είναι πολύ λίγος ο αριθμός των συμμετεχόντων των ανθρώπων που είναι μέλη σε αυτό το σύλλογο, μόνο 6 οικογένειες. Η απάντηση, κυρία Καριστιανού, και είπε ότι κάνετε λάθος, ο αριθμός είναι διπλάσιος, ότι ουσιαστικά η διαφορά έγινε στην νοοτροπία των ανθρώπων. Δηλαδή, ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που εντάσσονται στο σύλλογο και θέλουν να ακολουθήσουν τη δικαστική οδό και στο εξωτερικό. Είναι μια πιο επιθετική προσέγγιση, που θέλουν να το φτάσουν στα άκρα και στο εξωτερικό. Αυτό υποστηρίζει τουλάχιστον την πλευρά Καριστιανού. Και εμείς μιλήσαμε μαζί της και έχουμε και αποκλειστικά μας έχει μιλήσει στην εκπομπή, να πούμε. Θα το δούμε σε λίγο, Μάκη μου, γιατί θέλω να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Μίτσια και στον κύριο Ασλανίδη, που τους έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα επίσης. Καλημέρα, κύριε Ασλανίδη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι από εσάς, γιατί δεν ακούω και την κυρία Μίτσια, οπότε την έχουμε, θα την καλημερίσω και εκείνη. Να μας πείτε τη δική σας στάση και τη δική σας άποψη για αυτό που συμβαίνει. Εγώ ταυτίζομαι με τις τοποθετήσεις των καλλιτεχνών, που ήταν ουσιαστικές και είπαν ακριβώς γιατί κάνουν αυτό που κάνουν. Σέβομαι όλες τις απόψεις ολονών. Εγώ μίλησα χθες με τον Νίκο τον Πλακιά, μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Μου είπε ότι η μόνη έσταση είναι ότι είναι το εισιτήριο. Του εξήγησα ότι δεν ψάξαμε, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, ξεκινήσαμε πρώτα εκεί, δεν μας δώσανε πουθενά, ούτε στο λιμάνι απάντηση, ούτε σε ανοιχτούς χώρους για να είναι η συναυλία όπως ήθελε και αυτός. Και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, ζητήσαμε και το θέατρο γης τελευταία, την προηγούμενη εβδομάδα, και απάντηση δεν πήραμε. Στρατόπεδα δεν μας δώσανε. Στη Θεσσαλονίκη ο ένας έριξε τον μπαλάκι τις ευθύνες των άλλων. Η τελευταία λύση ήταν το Καλλιμάρμαρο στην Αθήνα, αλλά ξέρετε, έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος το Καλλιμάρμαρο. Οι τραγουδιστές, και τους ευχαριστούμε, οι καλλιτέχνες, δεν θα μυθούν, αλλά θα δουλέψουν 500 άνθρωποι. Αυτοί δεν θα δουλέψουν τζάμπα. Και έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος για να γίνει. Κύριε Σλανίδη, και αυτό υπάρχει και το εισιτήριο. Από εκεί και πέρα, να κάνουν αναρτήσεις. Εγώ δεν έχω κάνει ανάρτηση στη ζωή μου για κανένα και για τίποτα. Ούτε τα 6 χρησιμοποιώ, ούτε τα Twitter, ούτε πώς τα λένε αυτά, τα Facebook και τα τέτοια. Να κάνεις αναρτήσεις και να αποδομείς ανθρώπους και να λες δεν υπάρχει σύλλογος, δεν υπάρχει καταστατικό. Είναι δυνατόν να μας δώσει η Ολυμπιακή Επιτροπή το Καλλιμάρμαρο χωρίς να υπάρχει σύλλογος, χωρίς να υπάρχει σφραγίδα, φημή? Μας περάσαν από κόσκινο και καλά μας κάνανε. Να βάλουμε στην παρέα μας και την κυρία Μίτσια. Κυρία Σλανίδη, θα σας παρακαλώ και να της πούμε μια καλημέρα. Κυρία Μίτσια, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
Είστε από τους ανθρώπους που πιστεύετε ότι δεν πρέπει να γίνει αυτή η συναυλία και θέλω να μας πείτε έτσι τη βασική σας αντίρρηση. Έχει να κάνει με το αντίτιμο που υπάρχει, που είναι στα 15 ευρώ για να έρθει κάποιος να παρακολουθεί συναυλία, με τη γενικότερη νοοτροπία. Ποια είναι η δική σας άποψη? Δεν είπα ότι δεν πρέπει να γίνει η συναυλία. Είπα ότι δεν συμφωνώ με το κόστος του εισιτήριου. Για τα 15 ευρώ. Θα θέλατε να είναι ελεύθερη είσοδος για όλο τον κόσμο, όποιον θέλει να τιμήσει τις ψυχές των ανθρώπων σας, να παρευρεθεί στη συναυλία. Αυτό εννοείτε? Αυτό εννοώ. Κύριε Σλανίδη, και αυτό έχει μία λογική. Δεν ξέρω εσείς. Και εμείς αυτό θα θέλαμε. Δεν μας δώσανε πουθενά ελεύθερο χώρο για να γίνει. Όμως, να ρωτήσω κάτι. Ο λόγος της συναυλίας, από ό,τι μάθαμε, είναι για να μαζευτούν κάποια χρήματα που θα βοηθήσουν κάποιες οικογένειες. Όχι ακριβώς. Όλες. Ναι. Το δικαστικό όλες. Αγώνα. Το λέω το κάποιος. Το λέω το κάποιος. Να σας πω ένα ο παράδειγμα. Ο κύριος ψεύδεται. Κυρία Μητσιά, για ποιον λέτε? Τι ψεύδομαι? Ναι. Πώς ψεύδομαι? Γιατί το λέτε αυτό? Χτες η κυρία Καριστιανού έκανε μία ανάρτηση στο Facebook, ένα βίντεο που λέει ότι τα χρήματα τα ήταν για το σύλλογο, έτσι, για τις οικογένειες που κάνουν επιτητικό αγώνα στο εξωτερικό. Έτσι, αυτό το είδατε όλοι. Έτσι. Το έχουμε να το παίξουμε. Το έχουμε και να το δούμε. Ωραία, δεν ισχύει αυτό, κυρία Σλανίδη? Είναι για όλες τις οικογένειες, δεν είναι μόνο όχι, για το σύλλογο. Όχι, σήμερα το λέτε εσείς αυτό. Μην ερνάτε τις κουβέντες σας, κυρία Σλανίδη. Δεν θέλω να σας κάνω. Όχι, δεν είστε σωστός τώρα. Να σας πω κάτι άλλο, Σήμερα η κυρία Καριστιανού, και κακώς βγήκα και μιλάω, είναι στις Βρυξέλλες. Κακώς βγήκατε και μιλάτε γενικώς. Και παλεύει να βγάλει το φυσικό από τις επιτροπές. Εντάξει. Κύριε Σλανίδη, να καταλάβω λίγο κάτι, σας παρακαλώ, αν θέλετε λίγο. Δεν θέλω να σας υπομονήσω. Με τη γυναίκα το πόνο, δεν μπορώ να σας. Όλοι σας σεβόμαστε και τους δύο. Όχι, απλά... και κακώς δεν μου είπατε ότι θα έχουμε. Δεν βγήκα να κάνω διάλογο. Το σωστό είναι να ακούγονται όλες οι απόψεις. Τι να ακούγονται τώρα, να κάνουμε κατηνιές πρωί-πρωί για να λέμε ένα πράγμα. Αλλά μην χαρακτηρίζετε τώρα, γιατί εδώ πρέπει να ακούσουμε, γιατί εμείς που δεν ξέρουμε, ούτε εμείς δεν ξέρουμε. Για να καταλάβουμε και ο κόσμος και να το στηρίξουμε κιόλας. Δεν είναι κανείς απέναντι. Απλά να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Καλά, με λέει ψεύτη και θα κάτσω να συζητήσω. Όχι, εγώ δεν έχω καταλάβει. Εγώ δεν σας είπα ψεύτη, εγώ σας είπα ότι ψεύδε. Επειδή η κυρία Καριστιανού ανέβασε μόνη της βίντεο. Κυρία Σλανίδη, εγώ θέλω να σας δώσω το λόγο να μας εξηγήσετε λοιπόν, λίγο. Εγώ να σας πω κάτι άλλο. Ναι. Δεν συμβαίνει τίποτα. Θέλετε να δούμε λίγο αυτό το απόσπασμα της κυρίας Καριστιανού? Εγώ μίλησα, σας είπα, με τον Νίκο τον Πλακιά, που δεν μας χωρίζει τίποτα, και μόνο ήταν αντίθετος για το τέτοιο. Και του εξήγησα γιατί έγινε. Άρα τώρα, να ρωτήσω άλλα... κάτι πρακτικό. Ναι. Ο αγώνας που δίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί όλη η Ελλάδα, όπως και να έχουν τα πράγματα, είμαστε δίπλα σας στο να δικαιωθούν οι ψυχές των ανθρώπων που δολοφονήθηκαν στα Τέμπη. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Ο αγώνας που αυτή τη στιγμή δίνεται... Με επικεφαλής, αν θέλετε, την κυρία Καριστιανού, γιατί είναι μια γυναίκα που έχει βγει έτσι πιο μπροστά από όλες. Όλοι οι συγγενείς. Όλοι οι συγγενείς. Αφορά... Απλά στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι... Είναι η κυρία Καριστιανού. Αφορά και τις 57 οικογένειες ή αφορά τις οικογένειες που είναι μέλη της Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα αφορά. Όλη την Ελλάδα. Και για τα παιδιά που έρχονται της Ελλάδας να ζήσουν σε μια χώρα... Δικαίω και να μην ξανασυμβούν τέτοια πράγματα. Σαφώς. Τα Τέμπη δεν είναι ούτε του Ασλανίδη, του Καριστιανού, ούτε του Πλακιά, ούτε της Μίτσια, ούτε κανένας. Είναι όλη της Ελλάδας, συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Άρα πού είναι ο διχασμός σας? Επειδή σας ενώνει... Σας ενώνει ένας πόνος που δυστυχώς θα σας ενώνει για πάντα. Μα δεν υπάρχει διχασμός, λέτε αυτό. Όχι, μα τώρα έχουμε βγάλει δύο ανθρώπους οι οποίοι ενώνονται από τον ίδιο πόνο και ξαφνικά υπάρχει μια διαφωνία. Ωραία, αυτό θέλουμε να καταλάβουμε. Ποια είναι η διαφορετική. Δηλαδή, τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος που είναι διαφορετικό. Ο ένας θέλει να κάνει μια συναυλία με εισιτήριο και ο άλλος λέει. Και μπράβο του και είναι η γνώμη του ότι λέει: εγώ δεν θέλω να γίνει μια συναυλία. Πώς θα μαζευτούν χρήματα αν δεν υπάρχει εισιτήριο, αυτό ρωτάμε. Αυτό.
Δεν ξέρω εγώ τι να σας πω. Κυρία Μίτσια, εσείς συμφωνείτε με τον αγώνα που δίνεται στο εξωτερικό από κάποιους ανθρώπους και τους συλλόγους συγκεκριμένα για την δικαίωση των ανθρώπων, των ψυχών αυτών που χάθηκαν? Ποιος αγώνας δίνεται στο εξωτερικό? Γνωρίζουμε, αυτό που ξέρουμε εμείς, αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι η υπόθεση έχει φύγει από το. Δεν αφορά μόνο στην ελληνική δικαιοσύνη, αλλά έχουν γίνει προσπάθειες και βήματα. Για να γίνεται κάποιος νομικός αγώνας στο εξωτερικό, πρέπει να τελειώσει ένας νομικός αγώνας εντός της χώρας. Ποιος αγώνας νομικός μπορεί να δοθεί τώρα στο εξωτερικό, αφού δεν δόθηκε ακόμα στην Ελλάδα? Βλέπουμε όμως μια προσπάθεια ανθρώπων που έχουν βρεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν δώσει ομιλίες. Okay. Υπάρχουν δικηγόροι στο εξωτερικό. Το υπόλοιπο όμως ακόμα νομικά δεν μπορεί να γίνει σε νομικό πλαίσιο. Δεν είναι μια αρχή όμως και αυτό, ότι κάποιος άνθρωπος ταρακουνάει. Προσπαθεί να μαζέψει κάποιον κουμπαρά. Okay. Είστε αντίθετοι σε αυτό? Δεν είμαι αντίθετη σε τίποτα. Απλώς με τον τρόπο που έγινε, χωρίς να ενημερώσει τις υπόλοιπες οικογένειες, ενώ τους ήταν γνωστό, και μαθαίνουμε εμείς πριν δύο μέρες από το Facebook, από τις αφίσες, ότι θα γίνει μια συναυλία, δεν ήταν σωστό. Άρα δεν το ξέρετε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ασλανίδη. Ποιος πήρε την απόφαση για τη συναυλία? Πότε την πήρε την απόφαση αυτή, αν την επικοινώνησε, δηλαδή αυτός ο συλλόγος υπάρχει, θεσμικά όργανα υπάρχουν, Μάκη μου, για να ενημερώνουν, να αποφασίζουν? Δεν ξέρω ποια είναι η σύσταση αυτού του συλλόγου. Κύριε Ασλανίδη. Σας είπα και στην αρχή, είναι δυνατόν να πάρουμε άδεια στο Καλλιμάρμαρο χωρίς να υπάρχει σύλλογος αφημί, Δεν μιλάμε για την άδεια. Μιλάμε για το ποιος ενημέρωσε και πώς και πότε. Ενημέρωση. Όλοι ενημέρωση. Ο σύλλογος αυτή τη στιγμή έχει χιλιάδες μέλη, έχουν γραφτεί αρρωγά μέλη. Είναι μιλάμε για τα 57 οικογένειες. Μιλάμε για τους ανθρώπους που έχασαν... Από την ανάρτηση δεν ενημερώθηκαν. Δεν θα έπρεπε, κύριε Ασλανίδη. Δεν θα έπρεπε όμως να πει. Δεν ενημερώθηκε ο κύριος Πλακιάς. Θα έπρεπε να ερωτηθούν αρχικά οι οικογένειες. Έχει ένα δίκαιο εδώ που το λέμε. Δηλαδή, όχι να ενημερωθεί από το Facebook όπως θα ενημερωθώ και εγώ. Να σας πω κάτι. Έχει κάνει και ο κύριος Πλακιάς και άλλοι συγγενείς κάποιες πρωτοβουλίες. Ενημερώσανε εμάς. Τι είναι αυτά τώρα που λέμε? Εδώ μιλάμε για συναυλία, κύριε. Δεν ξέρουμε αν μαζεύτηκε χρηματικό ποσό στις άλλες πρωτοβουλίες που μπορεί να πήρε κάποιος άλλος. Δεν θα έπρεπε. Δεν είναι ίδιο αυτό που λέτε. Μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια κοινή γραμμή μέσω μια συνεννόησης. Δηλαδή εμείς που είμαστε συμπαραστάτες στον αγώνα που δίνεται, το μάθαμε μέσα από το Facebook. Κάποιος συγγενής ενός ανθρώπου είχε, μπορεί να μην έχει Facebook. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου δεν ξέραμε αν θα γίνει η συναυλία, μέχρι τις 29 μάλλον. Τα πρώτα 57 τηλέφωνα έπρεπε να είναι σε αυτούς τους ανθρώπους. Σωστό. Θέλετε να γίνει. Τι κάθεστε και λέτε. Εδώ έχουμε μέλη που δεν είναι. Που ενημερωθήκαν έτσι. Και θα παίρναμε τηλέφωνα 29 του μηνός. Μέλη εννοείται τις οικογένειες. 57 τηλέφωνα. Να εγγραφεί στο σύλλογο. Ναι, μέλη μπορεί να είναι κάποιος που θέλει να συμπαρασταθεί μέλος. Ακούστε κάτι, εγώ δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα. Ο καθένας είπαμε. Τώρα το πρόβλημα είναι το εισιτήριο ή ότι δεν είναι. Μία ερώτηση ακόμα στον κύριο Ασλανίδη, παρακαλώ πολύ. Ναι, κύριε. Η Επιτροπή από το Καλλιμάρμαρο έδωσε την άδεια στις οικογένειες των Τεμπών. Ναι. Έτσι. Ναι. Στις οικογένειες των Τεμπών. Όχι στο σύλλογο. Στο σύλλογο έδωσε την άδεια. Ποιος κατέθεσε? Όχι. Ποιος υπέγραψε? Υπέγραψε. Όχι. Τα πάτε, τα διαβάζετε προσεκτικά την άδεια που πήρατε. Εγώ το είδα τότε το συμβόλαιο. Ξαναδιαβάστε την. Μα αν δεν υπήρχε σύλλογος δεν θα το έδινε. Δεν θα το έδινε. Ωραία. Κύριε Ασλανίδη, διορτώστε αυτά που κάνατε. Τι να διορτώσω. Παρακαλώ. Δεν λέω θέματα. Τι να διορτώσω. Διορτώστε αυτά που κάνατε προσεκτικά. Για κάναμε. Τι να διορτώσω. Λοιπόν.
Ξέρετε εμένα τι μου προκαλεί λίγο. Η άδεια στο Καλλιμάρμαρο δόθηκε στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών. Η άδεια στο Καλλιμάρμαρο δόθηκε στο Σύλλογο Θυμάτων των Τεμπών για να εκπροσωπήσει όλες τις οικογένειες και το είπα 50 φορές. Όλες τις οικογένειες, έτσι. Ναι. Κύριε Ασλανίδη, θέλω να πω απλώς, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό που λέει, με εκπροσωπήσατε πάρα πολύ όμορφα. Εγώ είμαι αληθινός, πάντα την αλήθεια λέω. Πάρα πολύ. Μου αρκεί αυτό που είπατε. Να είστε καλά, κύριε Ασλανίδη. Δεν προλάβαμε να μιλήσουμε. Μας έγινε πάρει από τα μούτρα. Να είστε καλά, κύριε Ασλανίδη. Κύριε Ασλανίδη, προφανώς η κυρία Μίτσια αυτό που λέει και αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι δεν αισθάνεται ο πόνος την πνίγει, γιατί δεν αισθάνεται ότι εκπροσωπείται. Εμάς τι μας πνίγει, επιτρέψτε μας πνίγει τίποτα άλλο. Δεν, εγώ... Μας πνίγει και το άδικο. Κυρία Ασλανίδη, είμαι η τελευταία που μπορώ να μιλήσω για το δικό σας τον πόνο. Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος πάνω στη γη. Άλλο λέω ότι ακούω μια μάνα να λυγίζει, γιατί αισθάνεται αυτό που καταλαβαίνω εγώ, ότι δεν εκπροσωπείται από αυτό το σύλλογο. Εντάξει, δικαίωμά της είναι. Ναι, αλλά πρέπει να το πει. Ναι, αλλά δεν μπορούμε τώρα ξαφνικά να κάνουμε μια γυναίκα να κλαίει που έχει τον πόνο τον ίδιο με εσάς. Δεν βάζουμε πονόμετρο. Και το αυτό ίδιο. Το λένε. Και για κάποιο λόγο προφανώς. Κάτι έχει συμβεί το οποίο την κάνει να νιώθει παράτερη, την κάνει να νιώθει πιο λίγη. Τι λες, Μακή? Και αυτό το λένε και όλες οι οικογένειες που είναι εναντίον του εισιτηρίου. Σου λένε ότι η άδεια αυτή δόθηκε σε ένα σύλλογο. Ο σύλλογος όμως αυτός, εγώ δεν νιώθω ότι με εκπροσωπεί σαν γονιός. Πόσα από τις 57 ψυχές. Πόσα μέλη αυτός ο σύλλογος λοιπόν, μετράει σήμερα, κύριε Ασλανίδη, οικογενειών? Να σας πω του κυρίου Τελιβοριά. Και για μια οικογένεια να ήταν, θα την έκανε τη συναυλία. Ναι, τώρα και καλά έκανε. Διάβασα και εγώ την ανάρτησή του και μπράβο του και φιλοκερδός και στην κυρία Τσανακλίδου. Λέω, πόσα άτομα, πόσες οικογένειες των θυμάτων είναι μέλη του συλλόγου? Γύρω στις 12. 12 οικογένειες. Άρα οι 45 δεν είναι. Ναι. Καλά, έχει και σιδηροδρομικούς, ρε παιδιά, οι οικογένειες, οι οποίοι είναι σε... δεν είναι όλοι. Γιατί οι 27 είναι, νομίζετε, είναι ενωμένοι. Να ρωτήσω λίγο εγώ κάτι. Γιατί δεν είχατε δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι, πριν κανονιστεί αυτή η συναυλία, γιατί δεν μιλήσατε με όλες τις οικογένειες και να μην είχε γίνει αυτό? Γιατί δεν ήταν τίποτα, γιατί δεν ήταν τίποτα σίγουρο. Ναι, μετά όταν έγινε σίγουρο, γιατί δεν μιλήσατε να είστε ενωμένοι? Έγινε μια μέρα και επειδή είχαμε μόνο 10 μέρες περιθώριο, 11 του μηνός έπρεπε επειδή πληρώσαμε και ένα σωρό λεφτά για να πάρουμε την άδεια, ναι. Έπρεπε να ανακοινωθεί από την εταιρεία παραγωγής, πίεζε. Εγώ να τα χρήματα ποιος τα πλήρωσε? Εμείς, ο σύλλογος. Ο σύλλογος τα πλήρωσε. Ποιος τα πλήρωσε? Ωραία. Δεν θα πρέπει σε αυτό το σύλλογο να συμμετέχουν και 57, να πληρώσουν και 57 για να τα καρποθούν και 57. Αυτό λέω. Δεν έχουν εγγραφεί. Βλέπεις ότι μόνο... Όλοι θα τα καρποθούν. Μα εδώ ακούσαμε μόλις μια γυναίκα η οποία με κλάμα και με πόνο ψυχής έκλεισε το τηλέφωνο και λέει ακριβώς το αντίθετο, ότι εγώ δεν αισθάνομαι ότι θα καταρποθώ. Απλώς και καταλαβαίνετε ότι και στην ποσόστοση η 12 με τους 45 προκαλεί και αυτό. Καλά, τώρα καταρχήν τώρα είναι λάθος η κουβέντα, γιατί μιλάμε τώρα 12-45, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έπρεπε να ζουν ανάμεσά μας και τους έχουμε κάνει νούμερα. Μα εγώ δεν... Κυρία Ασλανίδη, επιτρέψτε μου, ναι. Και μη μου τα λέτε αυτά. Μέσω από εσάς έχει προκύψει αυτό το θέμα και το συζητάμε σήμερα. Δεν το ξεκινήσαμε εμείς. Δεν πήγαμε εμείς πριν να μετρήσουμε. Η κυρία Μίτσια, την οποία φιλοξενήσαμε πριν από λίγο. Η κυρία Μίτσια έβαλε τα κλάματα και είπε σε εσάς... Δεν με εκπροσωπείτε και αν εκπροσωπείτε μέσω αυτής της συναυλίας όλες τις οικογένειες των θυμάτων. Δεν το είπα εγώ. Όλες τις οικογένειες. Ένας άνθρωπος που έχει τον πόνο σας το είπε, δεν το είπα εγώ. Καλά, εντάξει, καθένα έχει. Οι άλλοι αν εκπροσωπούνται, γιατί δεν είναι στο πλευρό σας όλοι οι άλλοι? Δηλαδή, γιατί δεν είστε μία φωνή και είστε αρκετές αυτό? Αλλιώς, αν ήσασταν όλοι μαζί, τότε δεν υπήρχε θέμα. Και αν λείπαν πέντε. Εκ του μη όντως δεν μπορεί να δημιουργηθεί θέμα. Σε ποια χώρα ζείτε, ξέρετε? Στην ίδια δυστυχώς που ζούμε όλοι, αλλά τώρα σε αυτό το καζάνι βράζουμε. Δεν μπορούμε να πάμε για λίγο να πάμε στο Μονακό. Στην Ελλάδα είμαστε και γι' αυτό δικαιολογεί ότι ακόμα και για ένα τέτοιο θέμα πανελλήνιου πόνου τσακωνόμαστε. Ναι, μα αυτό είναι το θέμα.
Ξέρετε κάτι όμως, το λέμε αυτό και το ξαναλέμε και σε ποια χώρα ζούμε και ζούμε στην Ελλάδα και το καταλαβαίνω ότι όλοι έχουμε συγχαθεί την πολιτική κατάσταση και έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη καθημερινότητα. Το ίδιο κάνουμε όμως. Όμως μπροστά σε έναν πόνο, σε μια τραγωδία, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ δεν μιλάμε ότι υπάρχουν οικογένειες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη δικαίωση σε σχέση με το δυστύχημα, κύριε Σλανίδη. Περιμένετε λίγο. Δηλαδή έπρεπε να γίνει συναυλία για να ξαναβγούν τα Τέμπη στην επιφάνεια. Προβάλλουμε το θέμα και προσπαθούμε να δώσουμε φωνή σε όποιον άνθρωπο των οικογενειών θέλει να βγει και να μιλήσει. Κάθε μέρα. Εδώ και ένα χρόνο υπάρχουν 200 από το κουλούρι, υπάρχουν 200 αταυτοποίητα οστά από το κουλούρι. Έχουν δώσει μόνο σε 3 οικογένειες και εμείς πρέπει... Περιμένουμε ένα χρόνο από την εγκληματολογική υπηρεσία να μας φωνάξει, να μας δώσει υπολείμματα. Αυτό προκαλεί σοκ και μόνο που το λέτε. Έχει απόλυτο δίκιο. Και πρέπει, έχω κάνει αίτημα να τα πάρω και να τα πάω στο εξωτερικό σε ειδικό κέντρο, γιατί εδώ και ένα χρόνο μας κοροϊδεύουνε. Μα αυτό και εκεί να μιλήσουμε για το κράτος και την κατάσταση. Συμφωνούμε όλοι. Το κόστος που έχουν όλα, μα δεν υπάρχει κράτος, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Το ξέρω ότι πληρώνουμε οι πρωτογνώμονες από την τσέπη μας, από όλα αυτά έχουμε. Όλοι, όχι μόνο. Γιατί όλοι. Δεν είστε ενωμένοι. Άλλος ένας λόγος αυτό που λέτε είναι να είστε όλοι ενωμένοι. Εφόσον το συμφέρον. Μα είμαστε ενωμένοι. Δεν φαίνεται αυτό σήμερα. Η κυρία Μίτσια έκλεισε το τηλέφωνο και λέει ότι ψεύδεστε. Δεν φαίνεται αυτό σήμερα. Αν είστε ενωμένοι, τότε δεν φαίνεται. Μα αν ήσασταν όλοι ενωμένοι, δεν θα υπήρχε αυτός ο διχασμός και θα συζητάγαμε ότι πάμε όλοι να γεμίσουμε το Καλλιμάρμαρο, να πάρει ο σύλλογος τα χρήματα με την ψυχή μας και να δώσει ο καθένας ό,τι μπορεί και να χρησιμοποιηθούν εκεί που ξέρετε εσείς ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Αυτό ακριβώς. Η ένσταση του κυρίου Πλακιά ήταν το εισιτήριο, τίποτα άλλο. Εμείς έχουμε κάνει τώρα ότι είμαστε διχασμένοι. Κανένας δεν είναι διχασμένος. Όλοι από την μεριά του. Πάντως να σας πω κάτι, συγγνώμη Τάσο μου, να σας πω κάτι. Τώρα την κυρία Μίτσια, εγώ πρώτη φορά την άκουσα. Δεν ξέρω τέτοιο. Τι πρώτη φορά την ακούσατε, δε. Εδώ το είπα. Τώρα τι είναι αυτό που λέτε, κύριε Σλανίδη. Προχθές τη μίλησα μαζί. Δεν λέει κάτι αυτό. Όχι. Πρώτη φορά σε διάλογο. Εντάξει. Πήρα προχθές τηλέφωνο για μια εκδήλωση στην Έδεσα και την είπα να σας πω κάτι. Ότι την ψάχνουν και την να πάει. Εμείς επικοινωνήσαμε και με τον κύριο Χούπα, έναν άνθρωπο που βγήκε και μίλησε για την προσωπική του τραγωδία, έναν άνθρωπο που έκανε όλη την Ελλάδα να λυγίσει και να κλαίει. Και ο άνθρωπος αυτός, ξέρετε τι μας είπε, ότι αυτό που συμβαίνει είναι ντροπή. Και προσωπικά λέει ότι δεν θέλω να μπω σε όλη αυτή την κουβέντα. Όχι για την κυρία Μίτσια. Εγώ δεν ήθελα να μπω. Όχι, κύριε, για την κυρία Μίτσια. Όχι, κυρία Σλανίδη. Για αυτό το δημό, για αυτό το θέμα που έχει προκύψει και με αφορμή τις ψυχές των παιδιών, μιλάμε για το αν μερικοί θέλουν 15 ευρώ εισιτήριο και μερικοί δεν θέλουν. Τι θεωρείτε σωστό και τι όχι, από ποιους απαρτίζεται ο σύλλογος και ποιους όχι. Εγώ σας είπα ότι για να γίνει μια συναυλία στο Καλλιμάρμαρο έχει ένα μεγάλο κόστος. Ναι, όταν βγαίνει μια αφίσα που γράφει Τέμπη, που είναι ένα μέρος της Ελλάδας που για πάντα θα το θυμόμαστε, δυστυχώς και πριν. Ναι, γράφει Τέμπη. Το Τέμπη δεν το οικειοποιείται κανείς, γιατί και πριν γίνει αυτή η τραγωδία, υπήρχε άλλη τραγωδία στα Τέμπη. Υπάρχει αυτή η τραγωδία στα Τέμπη που δυστυχώς έχει το δικό σας πόνο πιο πάνω. Βέβαια. Και εμάς τον έχει ανθρώπινα. Αλλά εσείς τον έχετε νιώσει αλλιώς. Εσείς τον νιώθετε, εσείς τον κουβαλάτε. Γι' αυτό προσπαθούμε ο καθένας με τον τρόπο του. Εγώ δεν θα αντιπαρασταθώ με κανέναν συγγενή. Τους σέβομαι όλους, σέβομαι την άποψή τους. Εμείς θα ευχόμασταν. Και ευχόμαστε. Και βρείτε έναν τρόπο να συνεπάρξετε όλοι μαζί για να πάμε να γεμίσουμε το Καλλιμάρμαρο 5 φορές. Αλλά συνεπάρξτε όλοι μαζί. Καταρχήν να καταλάβετε κάτι. Υπάρχουν οι αποστάσεις. Άλλοι είναι από Θεσσαλονίκη, άλλοι είναι από Τρίκαλα, άλλοι από Καρδίτσα, άλλοι από Αθήνα. Αλλά κύριε Σλανίδη, για αυτό το σκοπό θα ερχόταν κάποιο από την άλλη άκρη τη. Ζούμε στο 2024, υπάρχει τρόπος. Δεν καταλάβατε τι λέω. Μιλάω για τις ανθρώπινες και τις προσωπικές επαφές. Αυτό λέω. Εντάξει, δεν είπα ότι δεν μπορεί να γίνει. Το 2024 υπάρχει τρόπος επικοινωνίας. Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές με όλους. Και καθίστε σε ένα τραπέζι να εξηγήσετε και στους ανθρώπους. Έχουμε καθίσει και σε τραπέζι, παντού έχουμε καθίσει. Συμφωνείτε αλλά την Ελπίδα. Κάτι είναι πολύ σκληρή εικόνα. Μια μάνα που έχει χάσει τα παιδιά τη να συνεχίζει να κλαίει με αυτή την αφορμή. Δεν κλαίει για αυτή την αφορμή. Για το παιδί της κλαίει, δεν κλαίει για αυτή την αφορμή. Ναι, ξανακλαίει για αυτή όπως την αφορμή. Όπως κλαίω και εγώ για το παιδί μου κάθε μέρα. Βεβαίως, μα δεν είπε κανένας ότι δεν κλαίτε, όλοι κλαίτε. Αλλά λέω ότι επειδή την κυρία Μίτσια φιλοξενήσαμε και εκείνη λύγησε στην κουβέντα που μαζί κάναμε όλοι και κάνατε,
Αυτό λέω, ότι είναι πολύ σκληρό πράγμα, μια μάνα, μπροστά σε αυτό που μπορεί να έρχεται και να σας έβρισκε όλους ενωμένους και να ήμασταν όλοι εκεί, με τον τρόπο μας να συμβάλλουμε σε αυτό το μεγάλο αγώνα για τη δικαίωσή σας, που είμαστε όλοι δίπλα σας, να συμβαίνει αυτό, μακάρι, και να υπάρχει έτσι αυτή η απόσταση στη συνεννόηση. Μακάρι να υπήρχε κράτος δικαίου στην Ελλάδα, που η δικαιοσύνη δεν υπάρχει στην Ελλάδα και δεν θα υπήρχαν ούτε συναυλίες ούτε τίποτα. Πάντως δεν είναι ωραίο, να σας πω κάτι, είναι πολύ λυπηρό όλο αυτό που γίνεται. Δεν είναι ωραίο να βγαίνετε οι γονείς των θυμάτων των Τεμπών και να, στα κανάλια και να μιλάτε και να λέτε ότι όχι τα 15 ευρώ, όχι τα 5 ευρώ. Θα έπρεπε να είχατε συνονοηθεί, να είστε ενωμένοι. Εδώ πέρα η κυρία Καριστιανού είπε ότι θέλει για να συνεχίσει το δικαστικό αγώνα στο εξωτερικό. Η κυρία Μίτσικα είπε δεν υπάρχει κανένας δικαστικός αγώνας στο εξωτερικό, γιατί νομικά δεν ισχύει. Δεν είναι ενημερωμένοι. Δεν έχετε ενημερωθεί μεταξύ σας. Αυτό είναι το σημαντικό. Και θα μπορούσε όλο αυτό να μην είχε γίνει. Με πολύ αγάπη σας το λέω αυτό. Έχετε χάσει τα παιδιά σας και είμαστε όλοι δίπλα. Συνεννοηθείτε μεταξύ σας πριν βγει αυτό στα κανάλια και να ενωθούμε όλοι να γίνει αυτή η συναυλία των Τεμπών. Δεν είναι ωραία εικόνα. Η συναυλία θα γίνει. Και όλοι θα είμαστε ενωμένοι, μη στεναχωριέστε. Μακάρι. Το ευχόμαστε κι εμείς μέσα από την καρδιά μας. Και είμαστε ενωμένοι. Σας ευχαριστούμε. Έτσι. Από μια ανάρτηση που ήταν λάθος, ξεκίνησε ένα πράγμα. Αυτό να είναι το μήνυμα, κύριε Σλανίδη. Το ευχόμαστε ολόψυχα. Ολόψυχα, πραγματικά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Έτσι.